Από τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο Τάπαντα, σελίδα 214, περί της τάξεως του μοναχικού σχήματος κεφάλαιον Α. Γιατί το σχήμα των μοναχών ονομάζεται αγγελικών? Αλλά πώς λέγεται εν ταυτό και μετανία σχήμα και αγγελικών, αφού οι άγγελοι εκ φύσεως δεν περιπίπτουση όσα ελείς αμαρτήματα? Ας εξεύρει ως της δύναται το τιούτον ότι το άτρεπτον και άπτωτον είναι ίδιον μόνον του Θεού, ώστις αιώνιος μένει και πάντοτε αναλύωτος. Εις εκείνους όμως οι οποίοι δεν είναι άναρχοι, αλλά κτιστοί και πλάσματα, συμβαίνει αλλίωσης και μεταβολή. Είναι φανερόν αυτό, επειδή εξέπεσαν μερικοί και εξ αυτών των αγγέλων, αλλά το ίδιο έργο αυτών και η φύση η αγγελική εις τούτο συνίσταται, εις το να είναι αυτή η προσεκτική, ταπεινή και υπήκοη των Θεών, λειτουργική, καθαρή και ποιούνται στο θέλημα αυτού, καθώς γέγραπτε, διότι άγγελος είναι ο αναγγέλων τα του Θεού. Όθεν και ο μοναχός, αν και είναι της παραπεπτοκίας φύσεως των ανθρώπων, έλαβε ισχύ, αν προθυμείται, να πατήσει επάνω οφέων και σκορπίων και επάνω εις όλη τη δύναμη του εχθρού και ουδέν δύναται να τον δολάψει. Αφήνων αυτός λοιπόν τον κόσμο, τους γονείς, τη γυναίκα, τα τέκνα και τους αδελφούς, μιμείται τη ζωή των αγγέλων. Πρέπει να είναι η μοναχή απροσπαθής εις τα εγκόσμια και χωρίς συγγενείας σαρκός, και να εξαπλώσουν τον λόγο των θείων και να υψώσουν επόμεν το σταυρόν του Χριστού και να τον ακολουθήσουν κατήχνος, και να είναι υπήκοοι και να αρνώνται τα πάντα και να μην κάμνωσει το ίδιον τον θέλημα. Αυτά είναι ομοίως έργο των αγγέλων. Ευλογείται, λέει, τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούνται στον λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ψαλμός Ρο Β 21. Βλέπετε, ιδού καθομοίωσιν και αυτού του Ιησού Χριστού, ώστις προσευχήθη προς τον Πατέρα, όχι το θέλημα το εμών, το θέλημά μου, αλλά το σον γενέστο. Λουκά Κ.Β. 42. Δια τούτο ο Διονύσιος ονομάζει το σχήμα αυτών υπέρτερον κατά την καθαρότητα και από τη ζωή των κοσμικών επισκόπων. Κεφάλαιο Β. Γιατί το ως επί το πλείστον την σήμερον όσοι προβιβάζονται στην Επισκοπή πρώτον γίνονται μοναχοί, δια τούτο και η του Χριστού Εκκλησία τους περισσότερους των προβιβαζομένων εις επισκοπικήν τάξην πρώτερον τους κατακοσμεί με το θείον τούτον σχήμα, και έπειτα με τον αυτόν τρόπον αποκαθιστά επισκόπους επιστηρίζουσα και βεβαιώνουσα τα μέγιστα και τα Άγια των Αγίων με το Πανάγιον αυτό και ιερόν σχήμα. Ας έλθουμε δε τώρα εις τον τρόπον με τον οποίον τελείται η του μοναχικού σχήματος εν Χριστώ θεία τελετή. Κεφάλαιο Γ. Περί μοναχικής τελειώσεως. Εκείνος ο οποίος θέλει να αναλάβει το θείον σχήμα προέρχεται αυτοθελήτως και δίδων λόγων της κατά Θεών ζωής, δοκιμάζεται εις καιρών διορισμένων και δίδων πίστην της αξιότητός του, ένεκεν της κατά Θεών ζωής του, ζητεί την του σχήματος τελείωση, για να μην φανεί ότι εβιάστη εις τούτο. Ήτα με αυτόν τον τρόπο προσάγεται εις τον ναόν, επειδή ως δώρον προσφέρεται, επειδή απέταξεν εαυτόν από του κόσμου και ίστατο έμπροστα των πυλών, επειδή ακόμη δεν είναι συναρρύθμιος με τους αγγέλους και με τους αγγελικούς ανθρώπους, αλλά ως μετανόν ίστατο έμπροστα του παραδείσου και του ουρανού, και εκδυσοποιεί και οικετεύει τρόπον την άνα εισέλθει. Αφού δε αρχίσει η ιερά μυσταγωγία μετά την πρώτη είσοδο εις τα Άγια, η οποία εικονίζει την ανάβαση του Σωτήρος ημών εις τους ουρανούς, μεθού προσέλαβε σώματος, τότε και αυτός προσάγεται, επειδή ευρέθηκε αυτός καθώς το πρόβατον το απολωλός και επί των νόμων του ηρικότος δεσπότου λαμβάνει και φέρεται. Κεφάλαιο Δέλτα. Τι σημαίνει να είναι ανυπόδετος, γυμνός και ασκεπής ο μοναχός? Είναι ο μοναχός γυμνός των κοσμικών ενδυμάτων και ανυπόδητος και ασκεπής, πρώτον μεν διότι όλα τα περιτά και τα του κόσμου απέρριψε, δεύτερον δε επειδή είναι πένις και πτωχός,
όσοι αφήρεσαν ληστέ των πλούτων αυτού και δεινά πλήγωσαν και αιμολόπησαν και άφησαν γυμνών και ημιθανή κείμενο. Αλλά και υπό κακών πολιτών αφηρέθη τα υπάρχοντα και υπό της πίνης και της αχρίας τροφής των κερατίων κατετάκι. Κεφάλαιο γάμα, τι σημαίνει το να προσφέρεται έτσι γυμνός κρατούμενος από τον αγκαλόν και να υποπίπτει και τα λοιπά, αφού ού προσάγεται αυτός έτσι γυμνός κρατούμενος από τον αγκαλόν ως από αγγέλων και υπό τον καλόν δούλων και εις αγγέλων ανδρών, ψάλεκτε εκφόνος αγκάλας πατρικάς διάνοιξήμι σπεύσον και φώτα ανάπτονται τα οποία την διδομένη χάριν σημαίνουσιν την έλαμψην και τη χαρά την επουράνιν. Τρεις φοράς δε προσπίπτει ο προσαγόμενος δια την Αγίαν Τριάδα και το βέβαιον της προσφοράς του. Ανορθούτε δε πάλιν τρεις φοράς επειδή εγείρεται από του πτώματος και αφού ου πλησιάσει εις τας ιεράς θύρας ως εις των ουρανών, προσπίπτει εις τον καθηγητήν ως εις των ουράνιων πατέραν και προσδέχεται αυτόν ηλαρός κατά μίμηση του ασώτου Υιού ως της απεδίμησεν. Έπειτα εγείρεται και υποπίπτει στους αδελφούς ζητών συγχώρηση και παρακαλών ως των μεγαλύτερων αδελφών του άσωτος να μην οργίζονται επειδή καθίβρισε και ετοίμασε και αυτούς πολιτευσάμενος αλόγως εις την ζωή και με αυτούς άμα και με τον ουράνιον πατέρα κατηρινεύεται και φιλιούται. Κεφάλαιο έκτο. Γιατί ερωτήσεις γίνονται κατέρατα απόκρισιν και ότι δια το εκούσιον του προσαγωμένου ούτω γίνονται. Έπειτα προστάσετε να ανοίξει τα αυτιά και το στόμα και να ανομολογήσει όχι εν υποκρίση και ηρωνία αλλά αληθώς και ειλικρινώς την αληθήν μετάνοια. Ερωτώμενος γιατί προσήλθε καθομολογεί ότι ποθεί των βίων των ασκητικών και ότι ζητεί να συνταχθεί στον χορό των μοναζόντων αυτοθελήτως και άνευ ουδεμίας βίας και ανάγκης προσέρχεται και υπόσχεται να φυλάτει αυτόν εν παρθενία και σοφροσύνη και ευλαβία και να σώζει εις τον προεστώτα άχρη θανάτου πάσαν υπακοήν και να υπομένει πάσαν θλίψην και στεναχωρία δια τη βασιλεία των ουρανών και να παραμείνει στο μοναστήριο και στην άσκηση έως εσχάτης αναπνοής. Αυτά λοιπόν αφού υποσχεθεί ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων κατηχείται ως θυσία αυτοθελήτως προσφερωμένη και λογική εις τον κτίσαντα και διδάσκεται παρά του ιερέως την πολιτείαν της τελειωτάτης ζωής και ότι μέλει να πεινάσει, να διψήσει, να γυμνητεύσει για τον Χριστόν ο οποίος έπαθε δι' ημάς, να ονειδιστεί, να χλεβαστεί, να διωχθεί και να πάθει τα πάντα δι' αυτόν και να χαρεί όταν πάσχει όλα αυτά δια τον Χριστόν. Διδάσκεται ακόμη ότι αυτή είναι μεγίστη δωρεά και ότι λαμβάνει δεύτερον βάφτισμα και καθαίρεται από αμαρτία και Υιός φωτός αποδεικνύεται και ότι ο Κύριος ημών επιχειρεί δι' αυτόν με τους αγγέλους του και τον θυσιάζει τον μόσχο των σιτευτών ταύτου του τέστην το ίδιον του σώμα και αίμα και ότι η αντιλογή αμένη παρακοή, υπερηφάνεια και όλα τα λοιπά δεινά πρέπει να είναι μακράν αυτού να πλουτεί δια ταπεινώσεως υπακοής, φιλαδελφίας, ηλαρότητος, μελέτης και αναγνώσεως των θείων λόγων και τηρήσεως της καρδίας υπορρυπαρών λογισμών έτι δε να μετέρχεται και εργασίαν την καταδύναμη και την εξομολόγηση των κρυπτών της καρδίας κατά της ιεράς και θείας παραγγελίας διαμέσου των οποίων όλων δεικνύεται το σχήμα καθώς ορθώς λέγεται ότι εν μετανία είναι. Κεφάλαιο ζήτα, τι σημαίνει η κουρά των τριχών. Αυτά λοιπόν όλα αφού τα καθομολογήσει επελπίδει τις δυνάμεις του Χριστού και υποσχεθεί να μείνει εις αυτά άχρη τέλους της ζωής του ως αυτοθελήτως προεσερχόμενος των Χριστών κύρεται σταυροειδώς στα στρίχα της κεφαλής στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Διαμέν του ονόματος της Αγίας Τριάδος τελείται δια δε του σταυρού την έκρωση του κόσμου δειλεί και έτσι σφραγίζεται δια των υπερημών σταυροθέντα Ιησούν δια δε της αφαιρέσεως της κουράς των τριχών προσφέρει ως θυσίαν εις των Θεών απαρχήν εκ του σώματός του διότι όλος προσάγεται και αφιερούται εις τον Χριστόν και δειλεί έτι η κουρά
ότι αποβάλλει και απορρίπτει όλα τα περιτά του κόσμου. Κεφάλαιο νήτα. Ποια είναι η δύναμη των ευχών πριν της κουράς? Πριν δε της κουράς μετά τας υποσχέσεις, ευθύς δέχεται ιεράς ευχάς παρά του ιερέως. Ημέν μία ευχή δέεται η να ο πανηκτήρμων Θεός υποδεχτεί αυτόν ως προσελθόντα και να τον υπαγκαλίσει ως τον άστατον και να τον υπερασπιστεί κατά των εχθρών ή την εσαΐ τον πολεμούσει και για να είναι πάντοτε μετά αυτού και να τον εφραίνει και να τον γλυκαίνει την καρδία για τις παρακλήσεις του Θείου Πνεύματος. Προς τούτης να τον αξιώσει και να τον κατατάξει και αυτόν εις τη μερίδα των οσίων των οποίων ενεδύθη το σχήμα για να κληρονομήσει σύν αυτή στη Βασιλεία των Ουρανών χάρη τη Χριστού τον οποίον πάντοτε ευλογήσει το Πατρί και το Αγίο Πνεύματο. Διότι αυτή η κλίση της Αγίας Τριάδος δίδει όλα τα θεία και αποκαθίσταται τέλειον εκείνον ως της τελείται μοναχός. Έπειτα, αφού τον ευλογήσει, στρέφει ο ιερεύς προς Ανατολάς και λέγει την τελειωτέραν ευχή και κλείνει τότε έως επί της γης ο τελούμενος. Ον δέσποτα Κύριε, λέγει, ο μετά του ζώντος και εν υποστάτου λόγου σου, του παρασού εκπορευωμένου πνεύματος της αληθείας, ο Θεός των αγγέλων, ο παρίσταται τα σεραφήν ανυμνούντα κτλ. Και εύχεται να επιβλέψει εις την ταπείνωση του τελουμένου, ως της ομολογούσιν ενώπιον πολλών τα της υποσχέσεως και να ενώσει με τον εαυτό του πρώτο χαρίσματι του Αγίου Βαφτίσματος και δια της αγγελοειδούς τούτου και δια του αγγελοειδούς τούτου σχήματος. Εύχεται δε να φυλαχθεί εν αυτό το σχήματι να ενδυναμωθεί εις τον πόλεμο του αοράτου εχθρού να καταβάλει δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος τας επαναστάσεις της σαρκός και αποβάλλον τον παλαιόν άνθρωπο να ενδυθεί τον νέον, αφού τον ενδυναμώσει και τον ενισχύσει ο ιερεύσης όλα δια της ευχής να ζει να εν ισότητη και δικαιοσύνη και να γίνει όργανον Θεού και κατηρκητήριον του Αγίου Πνεύματος, δέκεται να αξιωθεί και αυτός με όλους τους εκλεκτούς της Βασιλείας των Ουρανών. Μετά ταύτα μεγαλοφόνος δοξολογεί την Αγία Τριάδα, υπό τις οποίες χαρίζεται εις ημάς πανδόρημα. Ήτα, αφού εκφωνήσει πάλιν το ειρήνη πάση και τα σκεφαλάς κλείνατε, όλοι κλείνουσι δεικνύοντες την δουλεία των ομού με των τελούμενων μοναχών, ο οποίος δεν έχει επικειμένη επάνω του την χείραν του ιεράρχου, επειδή και δεν δέχεται η χειροτονία, αλλά μόνο το βιβλίο των ευχών επικεφαλής έχει, όταν δέχεται τα ιεράς ευχάς. Επιφέρει λοιπόν ο ιερεύς και την άλλη ευχή. Άγιε Κύριε των δυνάμεων, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρόσδεξε τον δούλο σου τάδε και ευλογεί τρεις φορές εις τελείωση άμα του τελουμένου μοναχού και εις τιμήν και δόξαν της Αγίας Τριάδος και τον αφιερώνει εις αυτήν και αφού υπερευχηθεί και τα λοιπά, εκφωνεί και δοξολογεί και στρέφων εγύρι των κείμενων δεικνύουν με τούτο ότι απεστάτησεν από της αμαρτίας και έλαβε την άφεση και τον προσεδέχτη ο Πατήρ και τον επανεφέρει εις την υιοθεσία και τον ενδίδει την προτέραν στολή της καθάρσεως και τον συναριθμεί με τους αγγέλους. Δια τούτο λαμβάνων αυτών από της δεξιάς ο ιερεύς όταν εγείρεται του δεικνύει το Ευαγγέλιο και του λέγει και το λέγει να το ασπαστεί, το οποίο σημαίνει ότι εναγκαλίζεται και καταφυλεί τον Πατέρα. Ήτα δε λέγει, ιδού ο Χριστός αοράτος εντάφτα παρέστη και το παραγγέλει να προσέχει, για να μην πέσει πλέον εις αμαρτίαν, επειδή κανείς δεν τον αναγκάζει να προσέλθει ακουσίως, αλλά αυτοθελήτως προσέρχεται. Ήτα πάλι λέγει ο ιερεύς, ιδού ο Χριστός αοράτος εντάφτα παρέστη, ως να έλεγε έβλεπε, εις ποιον προσέρχεσαι και ότι εις τον Χριστόν προσέρχεται. Βλέπεις εις ποιον συντάσσεσαι και εις αυτόν τον Χριστόν. Σκέφτητη εκ ποιον αποστατείς από αυτού του κόσμου και από όλων των του κόσμου. Τότε δειλεί το δίδει το ψαλίδιον και λέγει λάβε και επιδόσμη για να δείξει το εκούσιον του προσερχομένου. Κι αν αυτός ο ίδιος ο ιερεύσεως εις τον Κύριε είναι και αναδεχόμενος και πατήρ αυτός λαμβάνει πάλι το ψαλίδιον από του τολμημένου μοναχού και το ασπάζεται πρώτερον. Είδε μη το λαμβάνει ο ανάδοχος
και το δίδει στον ιερέα, ο δε ιερέας πάλι το δίδει στο τελούμενον, ο οποίος το ασπάζεται πάλιν και το δίδει στον ανάδοχον και αυτός πάλιν εις τον ιερέαν. Αυτό γίνεται τρεις φοράς εις τιμήν της Αγίας Τριάδος και εις βεβαίωση του γινωμένου. Ο δε ιερεύς δίδων και τρίτη φορά το ψαλίδιο λέει «Ιδού εκ της χειρός του Χριστού λαμβάνεις αυτό, φοβερός είναι ο λόγος και προξενός φρίκης εις τους ακούοντας». Έπειτα λαμβάνουν το ψαλίδιον, επιλέγει ευλογητός ο Θεός ο θέλων πάντας ανθρώπους, πάντα σωθήνε και τα λοιπά. Έπειτα χρέος είναι απαραίτητο να ευχαριστούμε τον Θεό διό όλα τα σωτήρια έργα. Ευθύς λοιπόν Κύριε αυτόν, τότε ο ιερεύσης το όνομα της Αγίας Τριάδος, τον Κύριε Σταυροειδός, επί της κορυφής και αποθέτει τα στρίχα στο θυσιαστήριον δεικνύων, με τούτο ότι η απαρχία είναι αυτή, και ως δώρον εις τον Θεόν, καθώς και όλος ο προσφερόμενος και θυσία ζώσα και βάρεστος. Ήτα ενδύεται του σχήματος και ευλογών έκαστον αυτόν ο ιερεύς, με τον τύπον του Σταυρού επιλέγει, ενδύεται ο δούλος του Θεού, ή περιζώνεται ή υποδύεται έτερον τι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας είπαμε τότε δι' αυτόν οι παρεστώτες το Κύριε Λέησον, το οποίον τρεις φοράς λέγεται εις έκαστον ένδυμα ή φόλων και σημαίνει το εν τη Αγία Τριάδη ενδυναμώνεται και ότι το Θείον Έλεος είναι επ' αυτό η οποία ευχή διότι επικαλείται δηλαδή του Κυρίου Ιησού Χριστού το Έλεος είναι κατεξαίρετον τρόπον αρμοδία. Κεφάλαιον θήτα. Τι δηλούν άμφια του ιερού, τα άμφια του ιερού σχήματος των μοναχών. Ενδύεται πρώτον λέγει χιτώνα εφροσύνης και αγαλιάσεως αντί της γυμνώσεως εκείνης και κατεσχήνης ή της μας ακολούθησης στην παρακοή και αντί της φθοράς και του θανάτου τον οποίον μας προξένησε αυτή η παρακοή την οποία φθορά να νερεί το μοναδικό σχήμα δια της υπακοής και του εναρέτου βίου. Έπειτα ενδύεται το παλίον του μεγάλου σχήματος δηλαδή ότι το ενδύεται η στολή αυθαρσίας και σεμνότητος και ως σημείο της σκέπης του Θεού για την ευλαβήν του ζωήν, το οποίον χαρίζει ζωήν αιώνιον, εκείνον εις εκείνον ως της λάβη και εις περιβολήν θείαν, την οποίαν η χάρις του Αγίου Πνεύματος χαρίζει αντί των δερματίνων χιτών. Ήτα το κουκούλιον της ακακίας ενδύεται λέγον εις περικεφαλαίαν ελπίδος σωτηρίου, δια την εκ Θεού επισκίασιν της χάριτος και δια την ύψωσιν του νου δια τη διαμέσου της ταπεινοφροσύνης και της ακακίας, κατά τα άδολα νήπια και δια την εκ Θεού φύλαξιν και περίθαλψιν της κεφαλής με όλα τα αισθητήρια, το οποίον κρέματε έμπροσθεν και όπισθεν περί το στήθος, επειδή εκεί είναι το λογιστικόν και η καρδία. Περιφέρει το κουκούλιον και σταυρούς ερυθρούς για να διώξει με το βασιλικόν αυτό και φρικτών σημείων τους εχθρούς μας όσοι μας τίθενται και μας πολεμούσιν και έμπροσθεν και όπισθεν. Έπειτα ενδύεται των ανάλαβων εκδερμάτων ζώου δια την ένδειξη την των κοσμικών νέκρος. Ο ανάλαβος φορείται από τον νόμον έμπροσθεν και όπισθεν σταυροειδός και σημεία έχει του σταυρού. Μάλλον δε αυτόν τον ίδιο το σταυρόν εικονίζει και σημαίνει ότι αναλαμβάνει αυτός ο μοναχός το σταυρό του επί των νόμων και ακολουθεί τον δεσπότη καθώς και καθομολογούσε. Έπειτα ζώνεται την εκδέρματο ζώνη λέγον την οσφήνα αυτού εις νέκρωση σώματος και ανακαίνιση πνεύματος εις σημείων της οφροσύνης της καθαρότητος και της νεκρώσεως κατά δύναμη των κινήσεων των σαρκών της ισχύως του εναντίον των παθών και της ανδρείας και στηρίξεως εις τας πράξεις των εντολών. Έπειτα τα σανδάλια εις ετοιμασία λέγει του Ευαγγελίου της Ειρήνης για να μην προσκρούσει τους πόδας τους νοερούς της ψυχής και μη διχθεί εις την τέρνα των λογισμών υπό των νοουμένων όφεων αλλά να επιβαίνει εις αυτούς και να καταπατεί λέοντα και δράκοντα τα κρυπτά δηλαδή και φθονερά θηρία της κακίας και δια να τρέχει κατευθείαν την οδόν του Ευαγγελίου δια να αναδράμει και να καταντήσει εις τους ουρανούς όπου είναι κατά τον Παύλον το ειδικό μας πολίτευμα. Τελευταίον ενδύεται ως περιεκτικών των όλων των μανδύα ενώ και μεγαλοφωνότερα λέγει ο ιερεύς ο αδελφός ημών ο Δίνα έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος καθώς ον θεωρείται ο μανδύας
το τελειότατον ένδυμα και το περιεκτικόν των όλων και σημαίνει την φυλακτικήν και σκεπαστικήν του Θεού δύναμη και το συνεσταλμένον ευλαβές και ταπεινών της μοναχικής ζωής και ότι μήτε χείρας μήτε άλλο μέλος έχει εις τον βίον ζώντα ο μοναχός και ελεύθερα προς κοσμική εργασία, αλλά όλα νεκρά. Έχει δε μόνον την κεφαλήν ελευθέραν, η οποία βλέπει προς τον Θεόν, ως της είναι η κεφαλή των απάντων και φρονεί τα θεία και προς αυτόν τον Θεόν ανατρέχει. Αλλά και αυτήν την έχουν περιετυλιγμένην με το κουκούλιον δια την ταπεινοφροσύνη και μήτε εκεί έχει ασκεπή και απερικάλυπτα ο μοναχός τα αισθητήρια. Κεφάλαιον γιώτα. Ότι δια του σχήματος μιμείται ο μοναχός την του Χριστού νέκρωσιν. Ότι δεν νεκρός είναι ο μοναχός και ως εις τον τάφον τον παριστά ο μανδύας. Ως τάφος μεν ον αυτός ο μανδύας, ως εντάφια δια τα μέσα οχητών δηλαδή και τα λοιπά ο ανάλαβος και τα άλλα δηλούν ότι ο εσταυρωμένος είναι εις τον κόσμο ο μοναχός, επειδή το υπεσχέθη το δε κουκούλιον από τις κεφαλής έχει και κρεμάμενον, ως σουδάριον και όλος μιμείται δια του σχήματος ο μοναχός το σταυρωθέντα, δια εμάς δεσπότη και αποθανόντα και τυλιχθέντα εις τα εντάφια και στο σουδάριον. Είναι καθώς είναι σταυρώθη το κόσμο και και συνενεκρώθη το δεσπότη ούτω να συναστεί, να συνανυψωθεί, να αναφανεί συγκληρονόμως της πατρικής αυτού βασιλείας και των αγαθών των εστιμασμένων ημίν προκαταβολής κόσμου. Αυτά εύχεται ο ιερεύς εις αυτόν διού λάβει το Άγιον Σχήμα. Ευθύς δε εύχεται πάλιν είναι ο Θεός ως αγαθός, ως πιστός στις υποσχέσεις του και στα χαρίσματά του αμεταμελήτως δώσει εις αυτόν ζωήν ευσχήμωνα και πολιτείαν ενάρετον, ώστε ζήσα σε αγιασμό να φυλάξει άσπυλον και καθαρόν το σχήμα, όπερε δέχθη και το ερμηνεύει την δύναμη και την έννοια νεκάστου ενδύματος, ότι δηλαδή με τον χιτό να μένεν εδίθη την θεία δικαιοσύνη αντί της παραβάσεως, με την ζώνη δε την έκρωση του σώματος και τη σοφροσύνη. Δια τούτο η ζώνη, πέριξ της οφηφίος, βάλετε να είναι νεκρός κατά την επιθυμία και ανδρείος κατά τα σαρετάς. Με το κουκούλιον δε ότι ενεδίθη την ταπεινοφροσύνη η σωτηρία, για να φρονεί και να σκέπτεται τα ταπεινά και να παιδαγωγεί και να χαλινώνει καλώς τα συστήσεις του δια τούτο και το ονομάζει περικεφαλαίαν σωτήριον. Με τον ανάλαβον δε λέγει ότι με το σταυρόν και με την πίστη εστολίστη. Επειδή τύπον έχει αυτός σταυρού, δια του οποίου η του Χριστού πίστης και η νέκρωσης μαρτυρείται. Με το παλίον δε και τον μανδύαν, ότι ενεδίθη ως τώρα κανισχυρών της στολήν της αυθαρσίας και τον τύπο των δερματίνων χιτών ανεκοσμήθη και λαμπρύνθη με την θείαν χάρη. Με τα σανδάλια δε το λέγει ότι δύναμην έλαβε για να επιβαίνει την οδόν ή της φέρει προς σωτηρίαν και προς ειρήνην και ότι χρεωστεί να περιπατεί εν ειρήνη κατά το Ευαγγέλιον και να ευαγγελίζεται επειδή εφάνηκε αυτός μαθητής του Χριστού και αφήκε τα πάντα για να τον ακολουθήσει. Αυτός δε ο Χριστός είναι η ειρήνη μας, είναι η οδός προς τον Πατέρα και η αλήθεια και η ζωή και το φως, ώστις τον ακολουθεί θέλει έχει το φως της ζωής και θέλει καταντήσει και εις αυτήν την ουράνιον ζωή. Αλλά επειδή μιμείται ο μοναχός και τον Ηλίαν του και τον βαφτιστήν, ως αρχηγούς του αναχωρητικού βίου, θέλει ενδυθεί την αυθαρσία των αγγέλων και θέλει αξιωθεί να παρασταθεί εκ δεξιών του Χριστού και θέλει ακούσει τη μακαρία του φωνή. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, την οποία ακολούθως εύχεται όλοι να την αξιωθούμε, να την αξιωθούμε. Αφού εκφωνήσει και δοξολογήσει κατά την τάξη την Αγίαν Τριάδα και επί το ειρήνη πάση και προστάξει ως δούλοι να κλείνουμε τα σκεφαλάς μας στον Κύριον για να επιτύχουμε όλοι τις άνωθεν ευλογίες, πάλι εύχεται προς τον Θεό να τον εμβάλει στην θεία του και πνευματική αυλή, του τέστην να τον αποκαταστήσει οικειών του και να τον συναριθμίσει με τους φίλους του, εις την σύγκλιτών του και να κάμει τη γνώμη του και το φρόνημα καθαρών και ψηλότερων και ελεύθερο των κοσμικών με την αδιάλειπτο ενθύμηση των αγαθών εκείνων, όσα φυλάται ο Χριστός για όλους εκείνους οι οποίοι σταυρώθησαν στον κόσμο και νεκρώθησαν δι' αυτόν.
και εκφώνος πάλι εν υμνή των Θεών και τον ονομάζει ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών ημών. Επειδή υπό του Θεού μόνο μας χαρίζεται η οδηγία του Κρήτονος και η πρόνοια και η επίσκεψη, ή τα λαμβάνει ο ιερεύς το Ευαγγέλιο υπό το χειρόν του διακόνου και λέγει, είπεν ο Κύριος ή τη θέλει όπισο μου ελθύν, ακολουθεί να παρνησά στο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Και δίδει ο ιερεύς το Ευαγγέλιο εις αυτόν, αν είναι ιερωμένος ή δε μη το δίδει ένα σταυρό. Αυτός δε λαμβάνουν το έναν ή το άλλο το προσκυνεί και ασπάζεται δεικνύον ότι αυτόν ακολούθησε και χρεωστεί να τον ακολουθεί. Έπειτα το δίδει ο ιερεύς και λαμπάδα δια ησημείων του φωτισμού, τον οποίον με το σχήμα έλαβε και ησημείων ότι πρέπει να πολιτεύεται καθαρός. Δια τούτο και επιλέγει τότε τα στου σωτήρως φωνάς εκφωνών. Είπεν ο Κύριος σου το λαμψάτο το φως ημών έμπροστα των ανθρώπων και τα εξής. Έπειτα τον βάλει να σταθεί έμπροστα των Αγίων Θυρών, ως να έφτασεν ήδη στα σπήλα του ουρανού και ηρμηνεύθη με τον Δεσπότην και Σωτήραν ημών. Φέρει δε το Ευαγγέλιον και τη λαμπάδα ανημένην, επειδή πρέπει πλέον εις το εξής να ζει ευαγγελικός και φωτεινός εις δόξαν Θεού, ώστε τον εκάλεσε εις τον θαυμαστόν αυτού φως. Και ευθύς ασπασάμενος αυτόν ο ιερεύς, δια την εν Χριστώ αγάπην και ένωση και εις τόπον του ασπασμού του ουρανίου Πατρός, όταν έβρε τον απολωλώτα Υιόν και τέλεσε την μεγάλη χαρά, τον βάλει και ίσταται πλησίον του, επειδή ούτως έφτασε πλησίον του Θεού. Οι αδελφοί δε με τον προεστώτα όλοι λαμπαδιφόροι, για να επιδείξω συμμετούτο το φεδρόν και τη χάρη του Θεού και την χαρά των αγγέλων, προχωρούσει και ασπάζονται έκαστος το ιερόν Ευαγγέλιον των ιερέα καθώσων. Φέρει τύπων Χριστού και αυτών των νεοτελούμενων μοναχών και ψάλους εφρενόμενοι, το δε ψαλολόμενον είναι επιγνώμεν αδελφοί του μυστηρίου την δύναμη. Ποια δε είναι αυτή η δύναμη, το να προϋπαντήσει και να ασπαστεί ο Πανάγαθος Θεός και πατήρ εκείνον ο οποίος επέστρεψε από τις αμαρτίες στην πατρική οικία και να τον στολίσει με το πρώτον αξίωμα και να κάμει εις τον ουρανό με τους αγγέλους εφροσύνη και να θυσιάσει τον μόσχον των σιτευτών. Κεφάλαιον γιώτα αλφα, ότι μετά των ασπασμών και όλα τα άλλα της τελετής τέλος των αγαθών είναι η κοινωνία. Δια τούτο λοιπόν ευθύς μετά των ασπασμών η ιερουργία τελείται του ζώντος μόσχου και κατά τάξην αρμοδίως αναγιγνώσκεται η περικοπή του Αποστόλου και του Θείου Ευαγγελίου. Ο δε λαβών το σχήμα λαλαμπαδιφόρος προπορεύεται του Ευαγγελίου και των Αγίων καθώς ον κατέστη στρατείο της Χριστού και υπηρέτης. Μνημονεύεται εις τας αιτήσεις επειδή κατεγράφθη εις τους ουρανούς και συνετάχθη στην χωρία των αδελφών. Αξιούται τελευταίων της κοινωνίας των θειοτάτων μυστηρίων και γίνεται κοινωνός της υπερουρανίου και ζώσης τραπέζης. Με αυτόν τον τρόπον, ον ψάλουσι όλοι με εφροσύνη και εύχονται να γίνει τέλειος, ο σάμπελος Κυρίου πορεύεται και εις αισθητήν τράπεζαν και συνεφραίνεται με τους ομοταγείς του. Έκτοτε πλέον ενασχολείται και δίδεται εις τας προσευχάς, εις την υπακοήν και εις την διακονία του Θεού τρέχον εν ταπεινώσει την οδόν της ζωής και επακολουθών των Χριστών, του οποίου ήθε όλη άκρα αυτού φιλανθρωπία να αξιωθούμεν της δόξης και της κοινωνίας. Ιδού ερμηνεύσαμεν και τα περί της μετανοίας κατά την δύναμή μας ομοίως και του ιερού σχήματος και ότι αγγελικών είναι και μετανοίας εν ταυτό. Λοιπόν πρέπει να είπομεν τώρα εν συντόμων και περί των υπολείπων μυστηρίων της Εκκλησίας. Για να εκτελέσουμε την υπόσχεσή μας και να φέρομεν